Κυρίες και κύριοι, την ίδια ώρα τριπλασιασμό των κρουσμάτων στα λύκια της Ελλάδας που άνοιξαν την περασμένη Δευτέρα δείχνουν τα αποτελέσματα του τρίτου γύρου των self-test. Έχουν γίνει δηλαδή Δευτέρα, Πέμπτη και Δευτέρα. Θα μας τα πει αναλυτικά η Λουίζα Κροντήρη που είναι κοντά μας. Ωστόσο, Λουίζα, να ξεκινήσουμε με πληροφορίες που έχεις σχετικά με την κατακόρυφη αύξηση των λοιμάτων στην Αττική που προβληματίζει πολύ κυβέρνηση και ειδικούς. Ακριβώς. Την προηγούμενη εβδομάδα στην έκθεση του ΕΟΔΗ είχαμε δει μια μείωση στην Αττική της τάξης του 33%. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στην σημερινή έκθεση αναμένεται να δούμε μια κατακόρυφη άνοδο, η οποία θα ξεπεράσει σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ακόμη και το 100%. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η Αττική βρίσκεται σε μια πολύ επικίνδυνη τροχιά ανόδου και πάλι του υγειικού φορτίου στα λίμματα, κάτι το οποίο στο επόμενο διάστημα σημαίνει ότι πιθανότητα θα το δούμε και σε αύξηση κρουσμάτων. Και αυτό αποτυπώνεται βεβαίως καθημερινά στις εφημερίες. Η συγκεκριμένη εικόνα με την σειρά των ασθενοφόρων εδώ να περιμένουν είναι από το Ιπποκράτειο. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει σε όλα τα νοσοκομεία της Αττικής που εφημερεύουν. Ακριβώς. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη εφημερία για το Ιπποκράτειο. Να πούμε ότι πιέζονται ιδιαίτερα τα νοσοκομεία που έχουν και COVID περιστατικά και non-COVID περιστατικά. Γιατί πρέπει να διαχειριστούν και όλα τα υπόλοιπα, όλους τους υπόλοιπους ασθενείς και το φορτίο, ο φόρτος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στα σχολεία, καθώς έχουν γίνει 3 τεστ αυτοδιάγνωσης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και έχουμε ετοιμάσει εδώ τα στοιχεία τα οποία είναι ενδεικτικά. Ακριβώς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, λοιπόν, τις 3 φορές που έπρεπε να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι, Δευτέρα, Πέμπτη και την Δευτέρα που μας πέρασε, έγιναν 1.070.000 τεστ και από αυτά, σύμφωνα με τις πληροφορίες μαθητικοί, είναι περίπου 1.550 μαθητές και εκπαιδευτικοί. Και είδαμε και στο ρεπορτάζ ότι ήδη έχουν αρχίσει να κλείνουν λόγω κρουσμάτων αρκετές σχολικές μονάδες, τάξεις και τμήματα. Και να δούμε πού θα πάει ο αριθμός αυτός προς το τέλος της εβδομάδας, καθώς θα γίνει και το 4ο τεστ αυτοδιάγνωσης την Πέμπτη που μας έρχεται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λουίζα.